Γεια σας. Θα δείξουμε σε αυτό το βίντεο την εφαρμογή Adobe Fill and Sign. Μια εφαρμογή με την οποία μπορούμε πολύ εύκολα να συμπληρώσουμε μια, ένα έγγραφο PDF, μια φόρμα PDF, να συμπληρώσουμε κάποια στοιχεία, να υπογράψουμε και την, να την ξαναστείλουμε. Πότε μπορεί να είναι χρήσιμη αυτή η εφαρμογή. Για να φανταστούμε ένα σενάριο σας έχουν στείλει ένα έγγραφο, μια, μια αίτηση που πρέπει να τη συμπληρώσετε και να υπογράψετε την υπογραφή σας στο κάτω μέρος και να την ξαναστείλετε. Και συνήθως τι κάνουμε λοιπόν, την εκτυπώνουμε, συμπληρώνουμε τα στοιχεία με ένα στυλό, υπογράφουμε, την ξανασαρώνουμε και την ξαναστέλνουμε. Μπορούμε λοιπόν με αυτή την εφαρμογή επιτόπου ένα έγγραφο PDF να το συμπληρώσουμε. Να δούμε λίγο πώς λειτουργεί. Την έχω ήδη εγώ εγκαταστήσει. Υπάρχει και για iOS και Android. θα μου ζητήσει να κάνω εγγραφή στην εφαρμογή. Θα κάνω εγώ εγγραφή με Google. Και έχει άνοιξει λοιπόν η εφαρμογή. Εδώ με ρωτάει στην αρχή αν θέλω να αποθηκεύσω το προφίλ μου online, δηλαδή κάποια στοιχεία που θα χρησιμοποιώ συχνά όπως το νημό μου, για να τα συμπληρώνω εύκολα και γρήγορα στην εφαρμογή. Αυτό δεν είναι υποχρεωτικό, θα το ενεργοποιήσω εγώ λοιπόν. Και εδώ, αν θέλω, μπορώ να συμπληρώσω τα στοιχεία του προφίλ. έχω με αυτό το κουμπάκι, και αυτά τα στοιχεία θα μπορώ πολύ εύκολα να τα εισάγω στην εφαρμογή. Να δούμε λοιπόν τι μπορούμε να κάνουμε. Με αυτή την εφαρμογή, λοιπόν, αν έχουμε μία φόρμα με το κουμπάκι εδώ μπορώ να ανοίξω μία φόρμα, ένα αρχείο pdf από τη, από τη συσκευή μου ή αν το έχω σε χαρτί μπορώ να πάρω μία φωτογραφία να τη σαρώσω απευθείας ή αν υπάρχει στις φωτογραφίες μου να το επιλέξω από εδώ. Εγώ θα δείξω μία που έχει εδώ μία έτοιμη φόρμα, δείγμα, το sample form, θα την ανοίξω λοιπόν. και να δούμε τι μπορώ να κάνω. Μου έχει εδώ μία βοήθεια. Αν κάνω λοιπόν κλικ οπουδήποτε ή τάπ στο κινητό μου, μπορώ να γράψω κείμενο. Και αν θέλω το μεγαλώνω, το μικραίνω. Εδώ έχει κάποιες άλλες επιλογές. Επιστρέφω πίσω. και ξαναπατάω κάπου έξω για να αποθηκευτεί το κείμενο. Με τον ίδιο τρόπο βάζω και αλλού κείμενο ή επιλέγω ένα και το διαγράφω. Αν έχω κάποια κουτάκια που πρέπει να τικάρω, όπως εδώ, μπορώ με παραδεταμένο πάτημα και να επιλέξω ένα από τα τρία που έχει σχήματα και μπορώ και τικάρω κουτάκια. Και κάπως έτσι λοιπόν συμπληρώνω τη φόρμα μου, μπορώ να βάλω και άλλα στοιχεία όπως εδώ ημερομηνία, άλλα κουτάκια και για την υπογραφή, εάν χρειάζεται υπογραφή μια φόρμα, πατάω το κουμπάκι εδώ πάνω που έχει υπογραφή, έχω ήδη αποθηκεύσει, ας τη διαγράψω λίγο, μπορώ εδώ να δημιουργήσω μια υπογραφή και θα ανοίξει εδώ ένα παράθυρο όπου μπορώ να σχεδιάσω με το δάχτυλο την υπογραφή μου. Κάνω εγώ έτσι κάτι πρόχειρο και θα πατήσω το κουμπάκι ή e clear αν θέλω να, ξε... να κάνω την υπογραφή, δεν την έκανα καλά. Την ξανακάνω και όταν τελειώσω πατάω το done και θα αποθηκευτεί η υπογραφή και τώρα μπορώ με το κουμπάκι πάλι αυτό να την εισάγω. Με τον ίδιο τρόπο μπορώ να βάλω και τα αρχικά μου, τα initials, όπως έχει εδώ. Για να, όταν πρέπει να κάνω μονογραφή. Και μπορώ να εισάγω τώρα και τα αρχικά μου. Και αν θέλω κάτι από το προφίλ μου να εισάγω, με το κουμπάκι εδώ εισάγω κάτι από το προφίλ μου έτοιμο ή μπορώ να, να το μεγαλώσω όπως δείξαμε ή και να το σβήσω. Αυτά πάνω κάτω λοιπόν και μόλις τελειώσουμε με το κουμπάκι εδώ διαμοιρασμού θα αποθηκευτεί η φόρμα και μπορώ να την αποστείλω στο drive μου με email ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο υποστηρίζει το κινητό μου. Και αν επιστρέψω Θα δω εδώ την αποθηκευμένη φόρμα μου. Αυτά λοιπόν για το Adobe Fill Sign, μια χρήσιμη χρωμογή για να μπορούμε να συμπληρώνουμε φόρμες PDF.